Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις συνεχόμενες προκλήσεις της Τουρκίας και όσα θέλει να κάνει ο κύριος Ερντογάν και το επιτελείο του. Τι θέλει να κάνει, χάρτες βγάζει. Χάρτες δεξιά βγάζει, και αριστερά χάρτες. Πιέζει, λέει, εντωμεταξύ είναι και αγιογράφητος. Είπε τα σύνορα της Ευρώπης, λέει, είναι στην Τουρκία. Ναι, αλίμονο. Ο κύριος Σωτήρης Έρμπος είναι μαζί μας, διεθνολόγος. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Το Τσαβούσογλου, κύριε Σέρμπο, τον ακούσατε. Έχει ένα νέο αφήγημα τώρα. Και τα συνοδεύουν και με εικόνες, έτσι, με ωραίους χάρτες. Τα σύνορα, τα νότια σύνορα της Ευρώπης είναι στην Τουρκία. Από πού μετράει, δεν ξέρω. Ποια είναι η αφετηρία? Νομίζω δεν είναι ότι ο κύριος Τσαβούσογλου αγνοεί τη γεωγραφία. Απλώς είναι μια υπενθύμηση προς Ευρωπαίους, όπου μεταξύ άλλων, αν θέλετε, ξαναβάζει στην ατζέντα της συζήτησης το ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία και εκ μέρους των Ευρωπαίων όσον αφορά το προσφυγικό. Παρά, αν θέλετε, τις συστηματικές προσπάθειες της Άγκυρας για την εργαλειοποίησή του, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι η Ευρώπη είχε μείνει πολύ ικανοποιημένη από εκείνη την κοινή δήλωση. Ουσιαστικά πάνω κάτω τι ήτανε? Μια συναλλακτική σχέση, δηλαδή πάρε χρήματα, κράτα πρόσφυγες. Οπότε ήθελε να τα υπενθυμίσει όλα αυτά ο Τσαβούσογλου. Ουσιαστικά τι θέλει να δείξει ο Ευρωπαίος? Ότι μπορείτε να μας αξιοποιήσετε ως προγεφύρωμα, ως μια χώρα ενδιάμεση σε μια σειρά από γεωγραφικές ζώνες που είναι... Μισό λεπτό, αν πάρει λεφτά. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Γιατί κατά καιρούς, γιατί κατά καιρούς το προσφυγικό το χρησιμοποιεί και ως απειλή. Ότι θα ανοίξουμε τα σύνορα, θα πλημμυρίσει η Ευρώπη κτλ. Πολύ σωστά, και εδώ πέρα, αν θέλετε, ξέρετε, είναι και οι ευθύνες οι δικές μας. Εννοώ των Ευρωπαίων ως 27. Σας θυμίζω ότι ακόμα πορευόμαστε με τα Δουβλίνο 1 και 2. Δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε σε μια νέα πολιτική ευρωπαϊκή συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο. Όμως, κύριε Πιταρά, αυτό που πάτε και εσείς, δηλαδή να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, η Τουρκία τα αντιλαμβάνεται πλέον όλα συναλλακτικά στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή, ένα, αν θέλετε, δούνε και λαβίν. Προφανώς, αν θέλετε, τα λάθη που έκανε η Ευρώπη και σε αυτό το κομμάτι έναντι της Τουρκίας, τις αφήσανε περισσότερο χώρο για να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα ως μια μόχλευση, ή πολλές φορές τι κάνει, το χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί για να το ανταλλάξει με άλλα ζητήματα που την ενδιαφέρουν ευρύτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Τα γνωστά τουρκικά παζάρια, έτσι. Ναι, κύριε Τζούμε, αυτή της, την οπτική, ναι. Να δούμε λίγο και το χάρτη ξανά, γιατί έχει βγει και ο Ακάρ και Τσούμι και λέει τα δικά του, ότι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Δίνουν αυτούς τους χάρτες, όπου βλέπετε τις Κουκίδες, είναι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και ούτω καθεξής. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Χθες έγινε ο κακός χαμός στο τουρκικό κοινοβούλιο. Τσακώθηκαν μεταξύ τους με αφορμή αυτή την περίφημη φράση που είχε υποθεί ότι θα έρθουμε μια μέρα, μια νύχτα στην Ελλάδα. Και βγαίνανε οι του Ερντογάν και λέγανε ναι, ισχύει. Και βγαίνανε οι της αντιπολίτευσης και λένε τι αστείωτες είναι αυτές που λέτε. Και έγινε μόνο που δεν πετάξανε καρέκλες ο ένας τον άλλον. Ναι, και αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι η αντιπολίτευση υπερθεματίζει σε εθνικισμό απέναντι στον Ερντογάν και τον πιέζει καθημερινά ότι πρέπει να πας να υλοποιήσεις αυτό το οποίο λες. Και αν φτάσουμε μέχρι τις εκλογές με αυτή την ρητορική από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή θα έρθουμε μια μέρα, μια νύχτα, ένα απόγευμα και τελικά δεν υλοποιηθεί, θα γυρίσει και μπούμεραγκ δημοσκοπικά. Η Τουρκία... και για το αφήγημα των νησιών, ότι και μάλιστα τελευταία που συνδέει την κυριαρχία τους με το θέμα της αποστρατικοποίησης, θέτει συνεχώς θέματα και είναι νομικοί παραλογισμοί όλα αυτά. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά και μια και αναφερθήκατε στην αρχή στο θέμα της Αλβανίας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, νομίζω το αναφέρατε, ναι, ότι το 2009 είχαμε καταλήξει σε συμφωνία με, σωστά, την Αλβανία και η συμφωνία όδευε προς τα κοινοβούλια των δύο χωρών. Και τότε παρενέβη η αλβανική αντιπολίτευση με τον Ράμα, ακυρώθηκε η συμφωνία και μάλιστα μέσα στο αλβανικό κοινοβούλιο ο Μπερίσα είχε κατηγορήσει τον Ράμα και του είπε ότι χρηματίστηκε από την Τουρκία. Ναι, σωστά. Δεν έγινε δηλαδή τυχαία. Όχι, τυχαία δεν είχε γίνει. Εννοείται δεν είχε γίνει τυχαία. Προφανώς. Έχουν απλώσει πόδι και στα κοινοβούλια. Συγγνώμη, οι Τούρκοι, ειδικά στην Αλβανία, έχουν καθαρά επεκτατική οικονομική πολιτική. Τεράστια, δηλαδή δεν έχουν αφήσει τίποτα εκεί πέρα που να είναι εκμετάλλευτο. Γενικότερα στα Βαλκάνια προσπαθεί η Τουρκία με κάθε τρόπο να παρέμβει και αναφέρεται μέσα στο βιβλίο του Νταβούτογλου ότι η Τουρκία πρέπει να δημιουργεί και τις νομοποιητικές βάσεις στις περιοχές που ζουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί,
προκειμένου κάποια στιγμή όταν της δοθεί η ευκαιρία να παρέμβει και λέει μάλιστα ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι η Κύπρος. Οι αναφορές του πριν λίγες μέρες του Ερντογάν για τουρκική μειονότητα κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης στη Δυτική Θράκη είναι προβληματικές. Δεν υπάρχει εκεί εθνοτική μειονότητα, αλλά υπάρχει θρησκευτική. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε συνέχεια στην Τουρκία αυτό. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Σέρμπο, τώρα... Αν επιτρέπετε... Ναι, παρακαλώ. Όχι, κύριε Τζούνι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Όχι, τελείωσα, δεν έχω κάτι. Ολοκλήρωσα. Απλώς εγώ ήθελα να ρωτήσω. Πάντως, από τη μία βλέπουμε ότι στις τελευταίες δηλώσεις των τελευταίων ημερών, από τη μία φαίνεται ότι λένε ελάτε να τα βρούμε, ελάτε να μιλήσουμε, έχουμε κοινά συμφέροντα. Απ' την άλλη, όπου βρίσκουν την ευκαιρία, όπως παραδείγματος χάρη ο ΑΚΑΡ, λένε μην παίρνετε αέρα ακούγοντας λόγια τρίτων. Αυτό μας το κάνουν για να μας πούν ότι εμείς δεν έχουμε δικιά μας ισχύ ή στην πραγματικότητα φοβούνται από την ισχύ που έχουμε αποκτήσει. Κύριε Σέρμπο, σε εσάς η ερώτηση. Α, συγγνώμη. Νομίζω είναι διτό. Από τη μία πλευρά, εντάξει, θέλει να κρατήσει ένα καλό πρόσωπο ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι διατεθειμένη να διαπραγματευτώ. Με βάση βέβαια πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία ένα τέτοιο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Είναι η Ελλάδα η κακή, η επιθετική κλπ. Κλπ. Δηλαδή, όλο αυτή πώς λειτουργεί η μοντασγέρα της τουρκικής δημόσιας διπλωματίας. Από την άλλη πλευρά, θέλει να σου περάσει και ένα μήνυμα, θα έλεγα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα, ότι μη βασίζεσαι στους δυτικούς, αυτοί θα σε εγκαταλείψουν, έλα με μένα να τα βρούμε και εγώ μην ανησυχείς, έτσι, θα έχεις ένα καλό μερίδιο από αυτή τη μοιρασιά, όπως μας τα λέει ο ΑΚΑΡ. Από πίσω όμως νομίζω το ουσιαστικό κομμάτι είναι ότι αντιλαμβάνεται και η Τουρκία ότι για πρώτη φορά έχουμε σημαντικές αλλαγές τόσο στην ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο, όχι σήμερα αλλά θα ολοκληρωθούν σε 3-4 χρόνια, αλλά όσον αφορά και την πρόσληψη της Δύσης πλέον απέναντι στην Τουρκία. Άρα εδώ λίγο να βγούμε λίγο από το μικρή εικόνα της γκαιτοποίησης της δικής μας. Σε αυτό που είπε ο κύριος Τζούμης να συμπληρώσω ότι ο Τούρκος Βουλευτής Αντιπολίτευσης επικαλέστηκε το μία νύχτα και για έναν επιπλέον λόγο, θεωρώντας ότι κοίτα να δεις με τέτοιες απειλές ανοιχτές προς ένα κράτος μέλος κυρίαρχο του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγεί σε περισσότερη απομόνωση την Τουρκία και δες ποιες είναι αυτές τις στιγμές οι αντιδράσεις από τους δυτικούς. Κλείνω λίγο μετά της Αλβανίας, που είναι σημαντικά. Ακριβώς. Κλείνω λίγο με την Αλβανία που όντως είναι σημαντική και αναφέρθηκε. Δυστυχώς τότε είχαμε μια συμφωνία πραγματικά κέντημα για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, χθες έγινε μια συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, με την ομόλογα την Αλβανία, να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιατί κοιτάξτε, τα έχουμε ακούσει εδώ και πολύ καιρό από τον κύριο Ράμα. Τα τεχνικά κλιμάκια δεν έχουν βρεθεί. Για μας αντιλαμβάνεστε και λόγω τουρκολιβικού και εξελίξεων στην περιοχή είναι ένας επιπλέον λόγος να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα, το συνυποσχετικό. Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές με τους Αλβανούς, ειδικά σε συγκεκριμένες νήσους όπως η Οθονή και άλλη μία, αν θυμάμαι καλά. Αλλά νομίζω είναι καλό να ξεκαθαριστούν πλέον τα πράγματα, ειδικά εν ώψη και της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι σαφέστατα η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, αλλά και αυτά που αναφέρατε, δηλαδή και εντός του ΝΑΤΟ, και εδώ πρέπει να αξιοποιηθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με μια συγκεκριμένη προϋπόθεση. Μάλιστα. Γιατί βλέπουν ότι και ο κύριος Ράμα, ενώ επί της αρχής εμφανίζεται πολύ περισσότερο διαλλακτικός και όλα αυτά που αναφέρθηκαν για τις σχέσεις με την Τουρκία, έχει κολλησιεργήσει συστηματικά. Επαναλαμβάνω, τα τεχνικά κλιμάκια. Ας περιμένουμε να τα δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.